Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε εύκολο λουράκι για τις τσάντες μας. Το σχέδιο είναι πολύ εύκολο. Θα χρειαστούμε νήμα για τσάντες και βελονάκι νούμερο 4. Πάμε να το κάνουμε μαζί βήμα-βήμα. Θα ξεκινήσουμε με τη βασική μας θηλιά. Και τώρα θα πλέξουμε 5 αλυσίδες. Θα βάλω το βελονάκι μου, όχι σε αυτή τη θηλιά, στη δεύτερη και θα τραβήξω κλωστή. Έτσι δημιουργώ μία θηλιά. Θα βάλω πάλι στο επόμενο αλυσιδάκι το βελονάκι μου και θα τραβήξω κλωστή και έχω τώρα 3 θηλιές στο βελονάκι μου. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσω στο τέλος της σειράς μου. Έχω τώρα 5 θηλιές. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και μόνο στην πρώτη εδώ θηλιά θα περάσω την κλωστή μου μόνο από τη μία τη θηλιά. Στη συνέχεια θα πάρω πάλι κλωστή και θα περάσω την κλωστή μου από τις 2 θηλιές. Πάλι θα πάρω κλωστή και θα περάσω την κλωστή μέσα από την πρώτη και δεύτερη θηλιά. Το ίδιο θα κάνω και στο επόμενο. 1, 2. Και παίρνω κλωστή και βγάζω και τις 2 τελευταίες θηλιές. Συνεχίζουμε τώρα στην επόμενη σειρά. Θα βάλω το βελονάκι μου σε αυτήν εδώ την κλωστούλα που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη σειρά που έπλεξα. Θα βάλω κλωστή στο βελονάκι μου και θα τραβήξω μέσα, να περάσει μέσα από αυτήν εδώ την κλωστή. Θα συνεχίσω βάζοντας το βελονάκι μου στην επόμενη εδώ θηλιά, παίρνω κλωστή και περνάω μέσα από αυτήν τη θηλιά την κλωστή μου. Έτσι δημιουργώ εδώ καινούριες θηλιές. Βάζω το βελονάκι μου εδώ, παίρνω κλωστή και τραβάω. Τώρα, τον τελευταίο πόντο θα βάλω εδώ στην άκρη το βελονάκι μου. Θα τραβήξω την κλωστή μου και έτσι έχω τώρα 5 θηλιές. Παίρνω κλωστή και βγάζω την κλωστή μου μόνο από την πρώτη θηλιά. Τώρα, θα βγάλω την κλωστή μου, θα την περάσω μάλλον μέσα από τις 2 θηλιές. Στη συνέχεια από τις άλλες 2. Και τελειώνω τη σειρά μου, περνώντας και τις 2 τελευταίες θηλιές. Συνεχίζω πάλι με τον ίδιο τρόπο. Βλέπετε σιγά σιγά δημιουργείται εδώ μία γραμμούλα από αυτές εδώ τις κλωστούλες. Έτσι μας βοηθάει να πλέξουμε το λουράκι μας πιο εύκολα. Βάζω λοιπόν το βελονάκι μου εδώ, παίρνω κλωστή και το περνάω ακριβώς από μέσα. Και τώρα την τελευταία θηλιά θα τη δημιουργήσω βάζοντας το βελονάκι μου εδώ στην άκρη. Παίρνω κλωστή και τραβάω. Συνεχίζω να κλείσω τώρα τις θηλιές μου. Την πρώτη φορά μόνο περνάω από τη μία θηλιά. Μετά περνάω την κλωστή μου ανά 2 θηλιές.
Συνεχίζω για την επόμενη σειρά. Εδώ έχω φτιάξει περισσότερο λουράκι. Πάμε να πλέξουμε και λίγο εδώ μαζί. Είμαι στο τέλος της σειράς μου και ξεκινάω, συγγνώμη, είμαι στην αρχή και ξεκινάω βάζοντας το βελονάκι μου. Σε αυτήν εδώ τη θηλιά, παίρνω κλωστή και τραβάω. Μπορείτε, αν θέλετε, να φτιάξετε πιο φαρδί ακόμα το λουράκι σας, βάζοντας πιο πολλούς πόντους την αρχή του πλεκτού σας. Και μπορείτε και πιο στενό, βέβαια, μειώνοντας τους πόντους. Εδώ έχω φτιάξει σε άλλο χρώμα και με λίγο πιο λεπτό νήμα ακριβώς την ίδια πλέξη για λουράκι τσάντας. Και εδώ, σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να το διπλώσετε στη μέση, να το ράψετε εδώ στην άκρη και έτσι να δημιουργήσετε ένα όμορφο χεράκι πιο ενισχυμένο. Ελπίζω, φίλοι μου, να σας βοήθησα και με αυτή την πλέξη για όμορφα λουράκια τσάντας και να φτιάξετε κι εσείς με επιτυχία τα δικά σας λουράκια για τις δικές σας τσαντούλες. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!